Η φθορά η οποία βεβαίως είναι σε βάρος του Ολυμπιακού, αν αναλογιστεί κανείς πόση ώρα ο Σαμπόνης με 4 φάουλ κρατιέται στο παιχνίδι. Ακριβώς. Ο Ιωαννίδης έβαλε στη θέση του Φασούλα, τον αρχηγό της ομάδας του, τον Αργύρη Καμπούρη, 73-71, 40 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Να εδώ ο Μαρτίν που δεν έχει εκτελέσει βολές μέχρι τώρα και είναι άστοχος. Να λοιπόν ένα δώρο από τον Αντώνιο Μαρτίν για τον Ολυμπιακό, 73-71. Βλέπετε εδώ τον Αντώνιο Μαρτίν. Προσοχή να γίνει κάτω από την μπάλα. Με τα νοήματα που βλέπετε. Ζητά από τον πάγκο του Ολυμπιακού να καθίσει, όλοι είναι όρθιοι, η ένταση του αγώνα είναι μεγάλη. Να λοιπόν το rebound που ζητήσατε κύριε Μουρούζη και όλοι βεβαίως το ζητούσαμε. Αναπάντεχο δώρο από τον Μαρτίν στο πιο κρίσιμο σημείο, 40 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Έχουν απομείνει τώρα 28, 17 από τα οποία ανήκουν στον Ολυμπιακό. Λίγη προσοχή θέλει κυρίες και κύριοι το παιχνίδι, λίγη ψυχραιμία από τους Ερυθρολεύκους. Ο Τόμιτς θα πάρει το σκριν από τον Πασπαλή και πάλι Τόμιτς. Η παρέμβαση από τον Πυριούκοφ που φτάνει στο lay-up. 9 δευτερόλεπτα για την λήξη. Υπάρχει time-out που καλεί ο Ιωαννίδης. Τραγικό το λάθος από τον Μίλαν Τόμιτς. 73-73. Επαναλαμβάνεται το σενάριο του κανονικού αγώνα. Τότε όμως απέμεναν 4 δευτερόλεπτα, τώρα απομένουν 9. Βλέπετε πως ο Ιωαννίδης υποδέχθηκε το λάθος του Τόμιτς. Να πως ο Μίλαν Τόμιτς έδωσε την μπάλα στον Πυριούκοφ που με δεδομένη την εμπειρία του έφυγε σαν βέλος στον ευνηδιασμό. Ισοφάρισε σε 73-73, 9 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Να εδώ και ο πάγκος της Ρεάλ με τον Clifford Luke. Πραγματικά εκπληκτική η εξέλιξη του αγώνα και από μία ακόμα κάμερα πως ο Πυριούκοφ έφυγε στο lay-up, έφτασε στους 13 πόντους, ισοφάρισε σε 73-73. Έχει ανεβάσει την αδρεναλίνη των πάντων στο κατακόρυφο εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν είναι υπερβολή να σας πούμε ότι 14.000 θεατές όρθιοι παρακολουθούν την εξέλιξη. Δεν θα διστάσουμε να πούμε του πλέον δραματικού αγώνα του τέταρτου γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Να και ο Ιωαννίδης. 9 δευτερόλεπτα δραματικά, καθοριστικά, 9 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό που έχει τη δυνατότητα ακόμα και σε αυτό το χρόνο να πάρει την πολύ μεγάλη από κάθε άποψη νίκη. Ο Λιούκ έδωσε εντολή στους παίχτες του να πιέσουν σε όλο το γήπεδο, πέρασε και τον Καργκόλ στο παιχνίδι. Ο Τόμιτς για τον Τάρπλεϊ, σουτ 3 ποντών είναι άστοχος. Να το rebound και χάνει εξ επαφής ο Νάκης. Να το καλάθι, ο Ολυμπιακός κέρδισε! Κέρδισε σε χρόνο 0 ο Ολυμπιακός, 75-73. Ενώ ο πάγκος της Ρεάλ ζητά να μην μετρήσει το καλάθι. Ήταν εκπληκτική η φάση που έγινε. Είδα το Γιούγκε Μπραντ, έχω προσωπική άποψη. Ο Γιούγκε Μπραντ έδειξε πως μετράει το καλάθι από το κέντρο του γηπέδου. Γίνεται πανζουρλισμός στον αγωνιστικό χώρο. Ο πάγκος της Ρεάλ είναι πεσμένος πάνω στην γραμματεία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κερδίζει 75-73 τη Ρεάλ, μικρόφωνο στον Νίκο Γέμελο, έχει δίπλα του τον Γιάννη Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, αυτή η νίκη ήταν η πιο σημαντική μέχρι τώρα στην πορεία του Ολυμπιακού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν ακούω. Αυτή η νίκη του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής ήταν η πιο σημαντική. Η νίκη ήταν η μισή ευρωπαϊκή πορεία την. Αυτό το παιχνίδι ήταν όλο το μισό μέχρι τώρα που κάνουμε. Έχετε να πείτε ένα σχόλιο, έχετε να κάνετε ένα σχόλιο για τη διαιτησία. Είναι δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ιάκωβε, μικρόφωνο και πάλι σε ένα. Δεν μπορώ. Κυρίες και κύριοι, για τον Νίκο Γέμελο να καταφέρει να κάνει το ρεπορτάζ. Αυτό το οποίο βλέπετε, το τρελό πανηγύρι που βλέπετε στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου, έχει μεταφερθεί στις κερκίδες, έχει μεταφερθεί παντού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ξαναβλέπετε εσείς την τελευταία φάση πως ο Τάρπλεϊ σουτάρει για 2 πόντους, αστοχή. Σαν από μηχανής θεός ο Νάκης κερδίζει την μπάλα, χάνει το καλάθι, παίρνει το ριμπάνο τον Μπακατσιάς, η μπάλα και πάλι στον Νάκης, ο οποίος σκοράρει σε χρόνο 0.
Ο Ολυμπιακός κερδίζει 75-73. Ξαναβλέπετε από μία ακόμα κάμερα το σούτ από τον Κάρπλε. Μία φάση που θα μείνει στην ιστορία. Να λοιπόν ο Νάκητς από μηχανιστέως παίρνει το rebound. Δεύτερη προσπάθεια μετά από το εξεπαφής άστοχο σούτ του νεαρού. Και αυτή τη φορά είναι εύστοχος, ολοκληρώνει το θρίαμβο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός κερδίζει τη Ρεάλ που με 75-73 η Ρεάλ γνωρίζει την ήττα μετά από 11 συνεχείς νίκες, 5 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 6 στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Να η φάση που ίσως χρειάζεται πολλές φορές να τη δει κανείς για να αντιληφθεί τι ακριβώς τι έγινε, για να συναισθανθεί πόσο μεγάλη είναι η νίκη του Ολυμπιακού, πόσο καθοριστικό ίσως αποδειχθεί το καλάθι αυτό του Νάκητς στην προσπάθεια στον δρόμο για το Τελ Αβίβ, για το Final Four του κυπέλου πρωταθλητριών. Κύριε Μουρούζη, τα λόγια ίσως περιτεύουν μπροστά στην εικόνα αυτή που βλέπετε και εσείς τώρα, κυρίες και κύριοι, της τελευταίας επίθεσης του Ολυμπιακού. Όμως πολύ γρήγορα ένα σχόλιο για την νίκη αυτή του Ολυμπιακού. Η νίκη του Ολυμπιακού ήταν μεγάλη και με προϋποθέσεις άσχημες. Η διαιτησία ήταν πολύ αυστηρή. Πιστεύω όμως και πρέπει να σταθώ σε ένα πράγμα, αφού συγχαρώ τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον προπονητή, θα πρέπει να σταθώ σε ένα σημείο. Ποιο είναι το άθλημα αυτό που δίνει τέτοιες συγκινήσεις στον Έλληνα? Ποιο είναι το άθλημα εκείνο που έχει τόσες επιτυχίες όπως είναι το μπάσκετ? Αυτό το ερώτημα δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί βλέπουμε όλο τον αυτοπιτισμό του Έλληνα φύλαθλου να κατακτήσει τα γήπεδα από τις μικρότερες κατηγορίες μέχρι τις μεγαλύτερες. Αυτή είναι η νίκη για το ελληνικό μπάσκετ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Μουρούζη που ήταν μαζί μας. Με την κάρτα της στατιστικής που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την μετάδοσή μας. Ρεπορτάζ αναλυτικό για τον αγώνα, καθώς και για όλα όσα έγιναν σήμερα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην εκπομπή.